Αποχαιρετάμε σήμερα με μεγάλη θλίψη και σεβασμό την αντίληψη από τα παιδικά της χρόνια αγωνιστή Μαργαρίτα Καλούμενη. Τη θυμόμαστε από την παρουσία της στις μάχες του κόμματος, από τα συντονιστικά λόγια των μαρτυριών της, στις εκδηλώσεις μας, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2011 στην Καλλιθέα, λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειάς της, στη Λιβούργο 39 τότε, όπου διέμενε μικρό κορίτσι. Μας έλεγε στην εκδήλωση εκείνη. Ήρθα εδώ για να σας μιλήσω για αγώνες μιας άλλης δύσκολης εποχής. Σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, σε μια μικρή μονοκατοικία, στο διάστημα 1946-1952, έγινε αγώνας δύσκολος. Θανάσιμο μπορώ να πω, αγωνιστικός, για να διασωθεί το κόμμα μας, το ΚΚΕ. Πόροι του κομμουνιστή είναι τυποκαλούμενο. Της μητέρας της Ουρανίας ήταν ένα από τα τρία παιδιά τους, μαζί με τη Μέρη και τον μικρότερο αδελφό της Πέτρο. Σε αυτό το σπίτι στην Καλλιθέα είχε κατασταθεί εκείνο το διάστημα η οικογένεια Καλούμενου έπειτα από μια περιπλάνηση από τα χρόνια της μεταξυστικής δικτατορίας. Πρώτα πίσω από το νοσοκομείο Σύγκρουνου, έπειτα στο ΜΕΤΣ, μετά σε κάτω πατήσια από τους βρήκε η κήρυξη του ελληνικού Ιταλικού πολέμου, ενώ κατά τη διάρκεια της εποχής και της κατοχής τους στέριζε η πείνα, οι αρρώστιες, όπως και τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Η Μαργαρίτα Καλούμενου σημείωνε με περηφάνεια για τον πατέρα της. Κομμουνιστής, πριν από το 1920 στην Κωνσταντινούπολη, πιστός και αδιασάντητος στις αρχές, τότε εκεί γνώρισε τον Νίκο Ζαχαριάδη, παιδί τότε εργάτη, μα τον εντυπωσίασε η προσωπικότητά του. Και ήταν κοντά του, όταν ο Ζαχαριάδης ήρθε στην Ελλάδα και έγινε γραμματέας της Επιτροπής του ΚΚΕ, ειδοποίησε τον Καλούμενο να έρθει από την πόλη να δουλέψουν στην Αθήνα για το κόμμα. Ο Καλούμενος με γυναίκα και δύο παιδιά τότε, τύπος σιωπηλός, εργάτης, σχεδόν αφανής, είχε αρμοδιότητα να νοικιάζει για να μείνει οικογενειακός, μικρές μονοκατοικίες διαδοχικά, όπου εκεί γίνονταν μυστικές συναντήσεις, εργασίες, ακόμα και κρυπά συνέδρια του κόμματος με τα Σάββατα. Στη γερμανική κατοχή εντάχθηκε στο τομέα πόλης του ΕΑΜ. Ο πατέρας της ήταν επιτροπιός. Η ίδια με περηφάνεια εξιστορούσε τα παιδικά της χρόνια στην οικογένεια των κομμουνιστών, λέγοντας χαρακτηριστικά «Με έμαθα να σκέφτομαι πριν πάρω το δύο». Τα σπίτια που διάμενε η οικογένεια αποτελούνταν από τις συνεδριάσεις για τους κομμουνιστές στην Αθήνα. Με περηφάνεια, η Μαργαρίτα έλεγε ότι κατά τις σκέψεις αυτές, η ίδια και οι αδελφοί της, παρά την πολύ μικρή ηλικία τους, βοηθούσαν κρατούντας ξύλιες έξω στην αυλή, προσέχοντας μην περνάει κανένας απ' έξω. Είχαν μάθει πως ό,τι γίνεται εκεί στο σπίτι τους δεν πρέπει να το λένε έξω πουθενά. Είχαν μάθει να προσέχουν. Μιλώντας για τη μετακόμιση της οικογένειας της στην Καλλιθέα, σε μια μονοκατοικία με τη στρατιώ πίσω στον κήπο, δέντρα, κοτέτσια, όπως έλεγε, σε εκείνο το σπίτι που έκρυβε τον ασύρματο του ΚΚΕ και τον ασυρματιστή Νίκο Βαγούδη, με πλήρη συνείδηση έλεγε. Ο Καλούμενος και η οικογένειά του έβαλαν το κεφάλι του στον τορπά, γνωρίζοντας τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Ήξεραν ότι τέτοια παράνομη δράση είχε οριστικές συνέπειες για όλους. Μιλούσε για τον Νίκο Βαγούδη με σεβασμό και εκτίμηση. Ο ασυρματιστής Νίκο Βαγούδη, παράνομος, διωκόμενος, διότι γνωστό στην ασφάλεια ως παλιός κομμουνιστής, ήταν άνθρωπος ιδιοφύης με πολλές γνώσεις και ικανότητες. Και ήταν ο βασικός συνδετικός μπρίκος όλη τη μυστική προσπάθεια που γινόταν για την ενημέρωση και οργάνωση με το μυστικό και παράνομο δίκτυο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα. Ήταν κύριος, σοβαρός, καλά ντυμένος. Ερχόταν σαν θείος Κώστας για επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Καλούμενου. Εκεί επί ώρες και μέρες πηγόταν στο υπόγειο του Κλεισταριού, ειδικά κατασκευασμένο από εκείνον και τον Καλούμενο με άλλα τη είσοδο. Εκεί, με τον ασύρματο, μέρες και συνήθως νύχτες, επικοινωνούσε για να διασυνδέει όλα τα δίκτυα του ΚΚΕ και να μεταφέρει τους μυστικούς κωδικούς με μυστικούς κωδικούς ειδήσεις και ενημέρωση και να παίρνει οδηγίες ανάμεσα σε Αθήνα και τον πυρήνα του ΚΚΕ στο εξωτερικό. Σε αυτό το χώρο, μέσα στο σπίτι της, εισέβαλε η ασφάλεια το Νοέμβριο του 1951, παρουσία τον τότε υπουργού εξωτερικών Βέλη και του αρχηγού της αστυνομίας Ρεκιτζή, διατάσσοντάς την προσωπικά με την Αβιδιόπουλου να ανοίξει την Κρήτη. Η Μαργαρίτα Καλούμενου δεν δίνοντας στον Βαγούδη τον απαραίτητο χρόνο να καταστρέψει έγγραφα,
και των ασέρματων μέχρι και ο ίδιος να αυτοδιοποδηθεί μέσα στην Κρήτη, ισόρροντας έτσι μεγάλο τμήμα του παράνομου δικτύου οργανώσεων κατά ΚΑΕΣΥΔΟΝ από τα χέρια της ασφάλειας. Η ίδια η Μαργαρίτα Καρούμενο, εξισόρροντας ο ριζοσπάστη τη μέρα εκείνη, συγκλονίζει με την πατρίδα της. Εκεί, πάνω στον ασύρματο, βρέθηκε την ώρα της δουλειάς μου. Όταν 2 η ώρα τη νύχτα η αστυνομία πέψανε με το τσίπ και το ραδιογωνιόμετρο στην περιοχή, της έβαλε άγκα στο σπίτι, όπως και σε όλα τα σπίτια του τραγών, δεν μπορούσαν να εντοπίσουν από πού προέρχονταν τα σήματα μόνος. Τραγώντας ένα καλό, δεν διακόψαμε αυτόματα τη σύνδεση με το υπόγειο πριν αντιληφθούν οι αστυνομικοί. 2,5-24 ώρα έψαχναν σε όλα τα σπίτια, όλη η γειτονιά δεν μπορούσε. Όμως εμείς, όλη η οικογένεια Καρούμενο, κάναμε τους αδιάφορους για να μην υποψιάσουν. Και ο Βαγούδης, άγρυπνος, χωρίς τροφή και νερό, χωρίς εξαερισμό καν, έμεινε στην Κρήτη. Ξέραμε ότι δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής, ούτε τρόπος σωτηρίας. Περιμέναμε μόνο, πως που ήρθε το μηχανικό του στρατού με το συνταγματάρχη Παυλίδη και τον εντόπισαν με τα μηχανήματά τους. Τότε κατέστησαν και ο Υπουργός Εσωτερικών Ρέτης, ο Αρχηγός Αστυνομίας Λευκητής και άλλοι. Κοσμοσυρωίστος και διχαδασμός, με διέταξαν με κόκκινο στο χέρι, εμένα προσωπικά να μιλήσω στο Παγόδι από μια τρίτη. Εκείνον μου απάντησε, πες στους αγνούς ότι εμένα δεν θα με βάλουν στο χέρι του τάνου. Είχε δυο όπλα, μας τα είχε δείξει. Κατέστρεψε ασύρμα και έκαψε τα χέρια που ταυτοπυροβολήθηκε εκεί κάτω από τα πόδια μας. Αναστάτωσε χάος στο σπίτι. Με απειλήσε, θα σε σκοτώσουν, πες μας από πού ανοίγει να τον πάρουμε. Εγώ ήξερα. Δεν μπορώ να σας πω. Από μέσα ανοίγει. Αυτός ο ίδιος πρέπει να σας ανοίξει. Πες μας εδώ, δείξε μας. Δεν μπορώ από μέσα να γίνω. Είχαν τρελαθεί όλοι, τους τρέμουν, ερήμωσαν, τρύπωσαν. Γκρέμισαν, άνοιξαν μια τρύπα σε πισταριό, με πήραν άλλο με έναν ταξί στην ασφάλεια. Μετά από καιρό η γειτονιά μας, είπε ότι τον είδαν, τον έβγαλαν στα χέρια με το κεφάλι του αίματα. Και αυτοί έψαξαν, γκρέμισαν, τρύπησαν, ερήμωσαν το σπίτι. Όσο για την οικογένεια καλούμενη, γονείς με 3 παιδιά, σύρθηκαν όλοι, χώρια χώρια στην ασφάλεια. Ανακρίσεις και τσιμεντένια κοιλιά χωρίς στόματα. Ένα χειμώνα ολόκληρο. Δίκαιες καταδίκαιες εκτελέσεις. Οι παλιοί πρέπει να θυμούνται. Οι νέοι να τα μάθουν. Έτσι γίνονταν οι αγώνες τότε. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στην περίοδο που επιδόθηκε η κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα, μεγάλωσε και διεπαναγωγήθηκε η Μαργαρίτα Καρούμενο μέσα στις σκληρές συνθήκες της παρανομίας, τόσο στην αναξική δικτατορία όσο και μετά την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στις σοσιαλιστικές χώρες, με αξίες και ιδανικά από τα οποία δεν ξεστράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Η Μαργαρίτα Καρούμενο, κόρη του παλιού κομμουνιστή Νίκο Καρούμενο, που εκτελέστηκε μαζί με τον Νίκο Κοντογιάννη, βολιάστηκε από τα πρώτα της χρόνια στις σκληρές συνθήκες της παρανομίας με τους φόβους και την πάλη του ΚΚΕ. Η συμβολή και ο ιδρυσμός της οικογένειας Καρούμενο στη λειτουργία ενημέρωση του οργάνωση του παράνομου δικτύου ΚΚΕ στην Ελλάδα είναι ανεκτήμητη και πληρώθηκε με συλλήψεις, δίκες, ανακρίσεις και εκτελέσεις από το αστικό κράτος. Το δικό της μερίδιο είχε και η Μαργαρίτα, η οποία υπήρξε συγκατηγορούμενη του Νίκου Μπεδογιάννη, του Νίκου Καρούμενου, του Ιδία Ιταλιγιάδη, του Δημήτρη Μπάτση και ακόμα 24 αγωνιστών, ανάμεσά τους και η αδελφή της Μέρη στη δεύτερη δίκη. Όλοι τους κατηγορούνταν και δικάζονται με την κατηγορία περί κατασκοπίας που πρόκειται ως ποινή και το εκτελεστικό απόσπασμα. Είχε προηγηθεί η πρώτη δίκη του Νίκου Μπεδογιάννη και 93 ακόμα κομμουνιστών και ανθρώπων που βοηθούσαν τους κομμουνιστές, χωρίς ωστόσο να γίνει δυνατό να στοιχειοθετηθεί κατηγορία ικανή να στείλει απόσπασμα στο εκτελεστικό απόσπασμα. Παρότι η κυβέρνηση Πλαστήρα είχε εκλεγεί πριν λίγους μήνες με την υπόσχεση για αμνηστία, μέτρα ειρήνευσης και πάυση των στρατοδικείων, στόχος της αστικής τάξης των κυβερνήσεων, του κράτους και των μηχανισμών του ήταν να τσακιστούν οι κομμουνιστές και το λαϊκό κίνημα, να δεχτεί πλήγμα του ΚΚΕ στη συνείδηση του λαού, ως ο μπροστάρης, ο οργανωτής, ο αρμοδότης του αγώνα για απελευθέρωση και καλύτερη ζωή του λαού, να τρομοκρατηθούν μέλη και φίλοι του ΚΚΕ, προοδευτικοί άνθρωποι, εργαζόμενοι και νέοι που ακόμα και στις συνθήκες της παρανομίας δεν έπαψαν να το στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας. Αυτό το αστικό κράτος και οι συμμαχοί που δεν το κατάφεραν.
χάρη στην ανεπιχώρητη σας σκυλιά των κομμουνιστών και άλλων παραγωνιστών που αρνήθηκαν να υπογράφουν τις περιβόητες δηλώσεις μετανοίας, μένοντας πιστοί στις ιδέες. Χιλιάδες κομμουνιστές δικάζονταν και εκτελούνταν επειδή δεν αποκήρυξαν την επαναστατική δράση, την πάντα για την εργατική εξουσία και αξιοποιούσαν όλα τα μέσα για τον σκοπό. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είτε νομιμότητας είτε παρανομίας. Ακριβώς γι' αυτό το δικάζονταν. Σε συνθήκες ανελαίου πολέμου κατά του ΚΚΕ και του λαϊκού κινήματος, οι κομμουνιστές δεν αποκήρυξαν τις φασιστικές δυναμιστικές ιδέες. Δεν δέχτηκαν την παρανομία του κόμματος με σταυρωμένα τα χέρια, αντίθετα την αντιπάλεψαν με όλα τα μέσα που είχαν στα χέρια τους. Και μάλιστα σε συνθήκες μεγάλης ύλης. Η Μαργαρίτα Καλούμενου κρατήθηκε στα κελιά της ασφάλειας και αντιμετώπισε τρομοκρατία, διώξεις, απολύσεις, λόγω προβλημάτων και στάθηκε αλήγιστη, όπως και στη μετέπειτα ζωή της. Ο ιεραρισμός χιλιάδων αυτών ανθρώπων, παιδών και υποστηρικτών του ΚΚΕ, χιλιάδων αγωνιστών, αναδεικνύει και σήμερα την αστήρευτη και ανατρεπτική δύναμη του λαού που συνειδητοποιεί και κάνει πράξη το δίκαιο. Μπροστά σε αυτή τη δύναμη η ιστορία έχει υποκριθεί πολλές φορές και είναι βέβαιο πως θα το ξανακάνει. Η ίδια έλεγε για τους διαλόγους με τον πατέρα της. Κάποτε θα πρέπει να είχαμε κι εμείς αυτό το ψωμί. Όλα αυτά γίνονται για να μπορέσει ο λαός να ζήσει. Όλα αυτά γίνονται για να μην εκμεταλλεύονται τον λαό, για να ζήσουμε καλύτερα. Σε αυτό το δρόμο υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και σήμερα για να ξημερώσουμε καλύτερες μέρες για τον λαό μας, με την ανυποχώρητη πάλη μας ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό κομμουνισμό. Συντρόφισε Μαργαρίτα Καλοκατηγόδη, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εκφράζουμε για άλλη μια φορά τα θερμά μας συλληπιτήρια στον αδερφό σου Πέτρο και